Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε στον απόϊχο της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023. Με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για έκτακτη ενίσχυση των οικοκυριών από το Φεβρουάριο του 2023. Η αντιπολίτευση αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων και τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Τη νέα στεγαστική πολιτική για τους νέους και το σχέδιο ανοικοδόμησης στο Μάτι που προβλέπει την ανέγερση νέων κατοικιών στη θέση αυτών που κάηκαν το 2018. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Με 156 ναι και 143 όχι υπερψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το έτος 2023. Το στίγμα της τελευταίας ημέρας της συζήτησης έδωσε η πολιτική αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα έκτακτη ενίσχυση των οικοκυριών από το Φεβρουάριο του 2023 και για 6 μήνες, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κριτική και επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές. Οικονομική ενίσχυση από το Φεβρουάριο του 2023 και για 6 μήνες ύψους 10% για αγορές βασικών καταναλωτικών αγαθών προκειμένου να εξισορροπηθεί ο προβλεπόμενος πληθωρισμός 10% ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2023. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο λοιπόν και για 6 μήνες η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. 10% πληθωρισμός, 10% καλύπτει το κράτος. Το μηνιαίο όριο αγορών για ένα άτομο είναι 220 ευρώ, ποσό που αυξάνεται με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε άλλο μέλος, έως τα 1.000 ευρώ αγορών. Ο φετινός προϋπολογισμός, λοιπόν, μπορεί να είναι ο τέταρτος της θητείας μας. Εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν, δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που θα προεξοφλήσουν κανένα εκλογικό αποτέλεσμα, δεν θα είναι όμως ο τελευταίος της κυβέρνησής μας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε πάντως ότι πρόκειται για τον τελευταίο προϋπολογισμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την ότι ανέχεται την εσχροκέρδεια, κάνοντας προκλητική αναδιανομή του πλούτου από τους πολλούς τους λίγους. Αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα είναι ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα που δένει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο λαιμό της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Κοροϊδεύεται την ελληνική κοινωνία με δήθεν καλάθια του νοικοκυριού και δήθεν καλάθια του Άι Βασίλη. Αυτή η ζωφερή όμως παρέλαση της εσχροκέρδειας, της ασυδοσίας και της κλεψιάς οδηγεί την οικονομία και την κοινωνία και σε μια ακόμα κρίση. Είναι το ιδιωτικό χρέος. Μια μάστρια για την οικονομία, μια πληγή για την κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που φορολόγησε τα υπερκέρδη διαθέτοντας τα χρήματα για τη στήριξη των πολιτών. Αναφορά που αμφισβήτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος αναφέρθηκε σε νέα γενιά κόκκινων δανείων. Άλλοι φώναζαν για φόρους στα υπερέσοδα των εταιριών και άλλοι τελικά τους επέβαλαν και τους εισπράττουν. 1,4 δις παρακρατήθηκε από τους παραγωγούς ενέργειας. Και σας ρωτώ, υπήρξε άλλη ευρωπαϊκή χώρα η οποία εισέπραξε υπερκέρδη από παραγωγούς ενέργειας? Πείτε μου μία.
Ποιος είναι αυτός που ανέχεται αυτή την εσκροκέρδεια? Ποιος είναι αυτός που την ευνοεί? Και ποιος είναι αυτός που θα σας πιστέψει όταν δήθεν μας παριστάνετε και τους τσαμπουκάδες με τους τραπεζίτες? Ανταλλάξαμε, λέει, μπινελίκια με τους τραπεζίτες. Σιγά τα αίματα. Ποιους κοροϊδεύετε? Ποιους κοροϊδεύετε? Ξέρετε, οι κυβερνήσεις δεν ανταλλάσσουν μπινελίκια. Οι κυβερνήσεις νομοθετούν. Ο κύριος Τσίπρας, όπως αναμενόταν, έθεσε θέμα διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας, επικαλούμενος τις υποθέσεις Πάτσι, Σπυράκη, αλλά και αυτής των υποκλοπών. Απαντώντας, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν ασχολείται με τη λασπολογία. Έκανε όμως λόγο για σύμπλευση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ασκώντας δρυμία κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη. Η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ, ως γνωστόν, παρακολουθούσε τη λεγόμενη Greek Mafia, ενώ επί των ημερών σας διοικούνταν από την Greek Mafia. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ελπίζω σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, να επιχειρήσετε να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Την προηγούμενη φορά ατάκτως το βάλατε στα πόδια. Απέφυγα επίσης να μιλήσω αναλυτικά για ζητήματα τα οποία παραπέμπουν περισσότερο σε λασπομαχία παρά σε κοινοβουλευτική συζήτηση. Δηλώσατε, από ό,τι κατάλαβα, θαυμαστής του τρόπου δράσης των βελγικών υπηρεσιών στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Αλλά εκεί τηρήθηκε το απόρριτο το οποίο εδώ καταγγέλλεται. Εκεί έγιναν παρακολουθήσεις, έγιναν παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, τις οποίες εδώ φιορκίζετε. Την ώρα που ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύεται υποκριτής εντός και εκτός συνόρων, ο αρχηγός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης, επέλεξε να τον ακολουθήσει. Με τα ίδια μηδενιστικά επιχειρήματα, την πολιτική του επιδίωξη, ο κύριος Ανδρουλάκης την παρουσίασε. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης? Η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και προοδευτική κυβέρνηση. Έτσι είναι? Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι στην αντιπολίτευση, ένα συνδυασμό κυβερνητικό υπάρχει, εσείς παρέα με το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος δεν υπάρχει. Πολιτική αντιπαράθεση είχαμε επίσης και για το κρίσιμο ερώτημα των εκλογών και κυρίως το χρόνο διεξαγωγής τους. Βαδίζουμε πια προς την εκλογική αναμέτρηση. Όχι μόνο γιατί περιγράφουν την απειλή της ακυβερνησίας που καραδοκεί πίσω από τα πλήρη λογική, αλλά και γιατί αναδεικνύουν την κρισιμότητα των εκλογών που έρχονται. Στην πρώτη εκλογή για να ορίσουν οι πολίτες την κυβέρνηση που θέλουν και στη δεύτερη για να την κάνουν ακόμα πιο ισχυρή και ακόμα πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό και η ψήφος τους δεν μπορεί να είναι παρά μία και σταθερή. Δικαιώνοντας, νομίζω, την θέση ότι το σκάφος της Ελλάδος, ειδικά σε αυτήν την αβεβαιότητα, χρειάζεται σωστή πηξίδα, χρειάζεται σταθερό τιμόνι και χρειάζεται δοκιμασμένο σε κρίσεις και εμπειροπλήρωμα. Από συνθήκες δηλαδή που προσφέρει μόνο ο δρόμος της σιγουριάς, της συνέπειας, της συνέχειας και της σταθερότητας. Ο δρόμος της αυτοδύναμης Ελλάδος που εμείς προτείνουμε. Δεν γνωρίζω, κύριε Μητσοτάκη, αν έχετε αποφασίσει τελικά σήμερα ή σε λίγες μέρες, όπως γράφουν δημοσιεύματα, να προκηρύξετε εκλογές. Προσωπικά το εύχομαι όμως. Θα είναι μια διέξοδος η λαϊκή τιμιγορία. Η δημοκρατία να δώσει τη λύση. Να καθαρίσει τη χώρα από τη λάσπη. Σε ό,τι μας αφορά, δίνουμε τη μάχη. Η προσφυγή στη λαϊκή τιμιγορία να έρθει μια ώρα αρχίτερα και θα δώσουμε αυτή τη μάχη και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και αν δεν έχετε ούτε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραιτηθείτε αν δεν έχετε απαντήσεις, τουλάχιστον προκηρύξτε εκλογές. Λυτρώστε τη δημοκρατία. Προκηρύξτε εκλογές για να έρθει επιτέλους η πολιτική αλλαγή, για να ανασάνει ο τόπος, για να έρθει η δημοκρατική αναγέννηση, η ηθική ανάταση, η επιστροφή της δικαιοσύνης παντού. Θα έρθει. Ας έρθει λοιπόν μια ώρα αρχίτερα. Αυστηρή κριτική προς την κυβέρνηση άσκησαν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Μιχάλη Κατρίνη.
να κάνει λόγο για προϋπολογισμό εφιάλτη για τους πολλούς. Φέρνεται ένα προεκλογικό αντιλαϊκό προϋπολογισμό, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως φέρνει ένα προϋπολογισμό με ψεύτικα νούμερα. Με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού κάνετε το μαύρο άσπρο, δήλωσε ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Με προεκλογικό άρωμα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των αρχηγών των κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2023. Ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, αφού πραγματοποίησε μια ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική, έκανε λόγο για προϋπολογισμό όνειρο για τους λίγους και εφιάλτη για τους πολλούς. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν λένε ψέματα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν λένε ψέματα όταν λένε ότι διαθέτουν σχέδιο. Αυτό που δεν λένε όμως είναι το ποιους αφορά αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης. Ένα σχέδιο που είναι όνειρο για τους λίγους, αλλά εφιάλτης για τους πολλούς. Με τις ανισότητες να διευρύνονται, όπως επιβεβαίνεται και από τον συντελεστή Τζίνι και τον δείκτη μέτρησης χειρονικής ανισότητας S80-S20 που καταδόθησαν πρακτικά. Και αυτή η ανισότητα, αυτή η αίσθηση αδικίας αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό που συζητάμε σήμερα. Ένα προϋπολογισμό που έχει συνταχθεί όχι για τους Έλληνες πολίτες, ένα προϋπολογισμό που έχει συνταχθεί με το βλέμμα αποκλειστικά στραμμένο στις αγορές. Ο προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας είναι για άλλη μια φορά ένας αντιλαϊκός, βαθιά ταξικός προϋπολογισμός, υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Κρατηθείτε λίγο, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον διδαχτείτε λίγο από την πείρα των προηγούμενων χρόνων. Σε κάθε περίπτωση, όσα κοσμητικά επίθετα και αν βάλετε μπροστά από τον προϋπολογισμό, κανένα δεν αναιρεί την πραγματικότητα. Αυτοί που καταλαβαίνουν, γιατί τη ζουν στο πετσί τους το ίδιο, οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο, ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας βαθιά αντιλαϊκός, ταξικός προϋπολογισμός, όπως τέτοιοι ήταν και όλοι οι προηγούμενοι, όποιος κι αν τους εισηγήθηκε. Άλλωστε, ο εκάστοτε κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Διαχρονικά αποτελεί το μέσο αναδιανομής σε βάρος των πολλών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε λόγο για προεκλογικό προϋπολογισμό με ψεύτικα νούμερα, ενώ ο Γιάννης Βαρουφάκης τόνισε πως ο εν λόγω προϋπολογισμός κωδικοποιεί το ταξικό μίσος της Μητσοτάκης ΑΕ. Ένας προϋπολογισμός στο πόδι, ένας προϋπολογισμός προεκλογικός και κυρίως ένας προϋπολογισμός με ψεύτικα νούμερα. Για ακόμη μια φορά. Εάν ένας πολίτης, κύριε συνάδελφε, κάνει λάθος στη δική του φορολογική δήλωση, θα πληρώσει πρόστιμο. Μπορεί να πάει και φυλακή. Εάν ένας υπουργός κάνει λάθος στον προϋπολογισμό, θα παραμείνει υπουργός. Βρείτε λοιπόν το λάθος. Για να καταλάβετε τα λάθη που κάνουμε ως πολιτικό σύστημα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Και θα θυμηθώ τον Τζον Κένεθ, κύριε υπουργέ, Καναδός οικονομολόγος, σαν και εσάς φαντάζομαι, όμως και πολλούς οικονομολόγους εδώ μέσα, που είχε πει το εξής αμίμητο, που αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα. Η μόνη αξία των οικονομικών προβλέψεων, προϋπολογισμών και οικονομολόγων είναι ότι κάνουν την αστρολογία να φαίνεται αξιόπιστη. Μια ανάσα πριν από τις εκλογές, έρχεστε να κάνετε το μαύρο άσπρο. Με ένα προϋπολογισμό που, παρά το γεγονός ότι δεν γράφτηκε για να εφαρμοστεί, αλλά για να ωρεοποιήσει την ασχήμια του υπαρκτού μητσοτακισμού, καταφέρνει αυτός ο προϋπολογισμός να κωδικοποιεί το ταξικό μίσος της Μητσοτάκης ΑΕ απέναντι. Σε κάθε δημόσιο αγαθό που δεν έχει καταπατηθεί, μειώνεται τις δημόσιες δαπάνες για κάθε σοβαρό δημόσιο αγαθό. Το ταξικό σας μίσος σε κάθε προστασία εργαζόμενου που δεν έχει ακυρωθεί, σε κάθε οικολογική αξία που δεν έχει τσιμεντοποιηθεί.
Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη στεγαστική πολιτική για τους νέους, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και τη στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή Μάτι. Για επικοινωνιακό πυροτέχνημα έκαναν λόγο οι εισηγητές της αντιπολίτευσης, με τον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη να απαντά πως από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου θα υποφεληθούν 137.000 νέοι συμπολίτες μας. Ολοκληρώθηκε με την ψήφισή του στην Ολομέλεια η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη στεγαστική πολιτική για τους νέους, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και τη στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή Μάτι. Σήμερα πραγματοποιείται μια επανεκκίνηση στη στεγαστική πολιτική της χώρας, σημείωσε η εισηγήτρια της συμπολίτευσης Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα, ενώ η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Θεανό Φωτίου έκανε λόγο για ένα επικοινωνιακό προεκλογικό νομοσχέδιο που ευνοεί τους μεγαλοεργολάβους και τις τράπεζες. Ουσιαστικά, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο σηματοδοτείται η επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους μετά από μια δεκαετία. Προχωράμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δίνουμε λύσεις. Λύσεις πραγματοποιήσιμες και κοστολογημένες. Κανονικά κοστολογημένες, όχι σαν το κοστολογημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται, κατά την άποψή μας, για ένα νομοσχέδιο επικοινωνιακό, προεκλογικό, καθαρά, για ελάχιστους, που με 4 προγράμματα επιχειρεί να εξαπατήσει νέους, φτωχούς, ευάλωτες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην πραγματικότητα, ωφελεί μόνο τους μεγαλοεργολάβους και τις τράπεζες. Φέρνεται ένα νομοσχέδιο αχταρμά με ημίμετρα, υποστήριξε ο ειδικός αγορτής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Μουλκιώτης. Με αυτά τα προγράμματα, η κυβέρνηση κάνει μνημόσυνα με ξένα κόλυβα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο ειδικός αγορτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής. Οι πράξεις είναι το μόνο κριτήριο της αλήθειας. Οι πράξεις της κυβέρνησης καταμαρτύρουν και μαρτύρουν ότι σε 3,5 χρόνια. Το καλύτερο που μπόρεσε να φέρει είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εμείς το λέμε νομοσχέδιο αχταρμάς, πολιτική έκφραση. Το νομοσχέδιο δεν συνιστά στεγαστική πολιτική. Δεν συνιστά ούτε καν πρόγραμμα, αλλά είναι μια σειρά από ημίμετρα που δεν απαντούν ουσιαστικά στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας. Είναι φανερό, νομίζουμε, ότι εδώ η κυβέρνηση έχει στήσει έναν μηχανισμό, κανονικό μηχανισμό λαιλασίας και των αποθεματικών και της ίδιας της δημόσιας περιουσίας. Με αυτά τα χρήματα και την περιουσία λοιπόν των εργαζομένων, η κυβέρνηση έρχεται να χρηματοδοτήσει τα στεγαστικά προγράμματα του σημερινού της νομοσχεδίου. Κάνει δηλαδή μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Το παρόν νομοσχέδιο εισηγείται ασαφείς κανόνες και δημιουργεί πολλά ερωτήματα, σημείωσε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου, ενώ η Μαρία Απατζίδου από το Μέρα 25 τόνισε πως το νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία προσπάθεια στήριξης προς τους νέους. Το παρόν νομοσχέδιο είναι καθαρά προεκλογικό και αφορά ελάχιστους. Δεν αντιμετωπίζει το τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας και δεν δίνει καμία άμεση λύση. Δυστυχώς αφορά σε λίγους. Το κατατεθέν νομοσχέδιο, σχέδιο νόμου, συνιστά ένα ακόμη συνδυασμό επικοινωνιακού προεκλογικού χαρακτήρα και πλουσιοπάροχου μποναμά για τους ολιγάρχες. Το παρόν λοιπόν σχέδιο νόμου έρχεται να εγκαθιδρύσει ακόμα μια πτυχή στη καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης. Σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα για να ξεκινήσει μια ουσιαστική στεγαστική πολιτική, τόνισε στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ενώ έδωσε και αναλυτικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Έχουμε 1.741.250.000 προϋπολογισμό και έχουμε και 136.930 ωφελούμενους. Αυτή είναι η περίμετρος. Επειδή τίθενται συνέχεια ερωτήματα, έχετε την απάντηση. Ελπίζω να το ακούσετε και να μην τίθενται στη συνέχεια και άλλα ερωτήματα, τα ίδια δηλαδή. Ποιες είναι οι επιμέρους δράσεις και ποιος είναι ο προϋπολογισμός και πώς είναι οι ωφελούμενοι. Χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους και νέα ζευγάρια 25 έως 39 ετών. 500 εκατομμύρια κόστος, 10.000 ωφελούμενοι. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τώρα, από το πρώτο τρίμηνο του 2023. Πρωτοφανή για τα παγκόσμια χρονικά χαρακτήρισε την εκτέλεση του σχεδίου ανοικοδόμησης στο Μάτι ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς, αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου που προβλέπουν την ανέγερση κατοικιών στη θέση των καμένων οικιών κατά την Φωνική Φωτιά το 2018. Την Ολομέλεια απασχόλησε και το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.
Ο αρμόδιος υφυπουργός περιβάλλοντος Νικόλαος Σταγαράς, αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης με τίτλο «Το σπίτι μου», με τις οποίες προχωρά ο σχεδιασμός ανοικοδόμησης στα καμένα στο μάτι της Αττικής, χαρακτήρισε πρωτοφανή για τα παγκόσμια χρονικά ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα διαρκέσει μόνο 3 χρόνια. Μετρήστε από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι την άνοιξη του 2023 είναι 3 χρόνια. 3 χρόνια και 2 μήνες. Ολοκλήρωση τέτοιου σχεδιασμού και στις 2 φάσεις ολοκληρωμένου και πολυοδομικής μελέτης πρώτης φάσης και ρημοτομικού σχεδίου και πράξη εφαρμογής δεν έχει συμβεί ποτέ διαχρονικά στο παρελθόν. Ήμασταν Ιούλιος, τέλη Ιουλίου, ακριβώς μετά τις εκλογές του 19, που από το πρώτο νομοσχέδιο περάσατε σαν Υπουργός Περιβάλλοντος ήταν για το ΜΑΤΙ. Και λέγατε ότι μέσα σε 1 χρόνο θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα κλπ. Έχουν περάσει τώρα σχεδόν 4 χρόνια, 3,5 και κάτι, και πάλι υποσχέσεις ότι το Μάρτι θα έχουν ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ, το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων βρέθηκε στα περιεχόμενα της συνεδρίας Ολομέλειας με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να προκαλούν τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη να τοποθετηθεί για τα δημοσιεύματα που το φέρουν να παρακολουθείτε και τον Υπουργό να παραπέμπει στις δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να σας παρακαλέσω και στο θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, επιτέλους δικαιούται ο ελληνικός λαός να ακούσει από το στόμα σας μία καθαρή, σταράτη, γενναία, έντιμη εξήγηση για ό,τι έχει συμβεί με την παρακολούθησή σας. Έχω τοποθετηθεί πρόσφατα στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά αυτά που είπα και έχω τοποθετηθεί επανειλημμένα και μετά την τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια της Βουλής στα μέσα ενημέρωσης, δημόσια. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε παραπάνω στα όσα έχω πει. Στα ύψη ανέβασε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης η αναγγελία του Πρωθυπουργού για το λεγόμενο Food Pass με τον Μιχάλη Κατρίνη από το Πασό και τον Κυριάκο Βελόπουλο να κάνουν λόγο για επιδόματα ντροπής. Ένταση προκλήθηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αφορμή η επίμαχη τροπολογία που προβλέπει την μηνιαία επιδότηση κατά 10% των οικοκυριών για τις αγορές στο σούπερ μάρκετ. Η εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, πολλά από τα μέλη της οποίας είναι κληρονόμοι εξουσίας και πλούτου, να χειροκροτούν με πάθος την εξαγγελία ενός ευκαιριακού επιδόματος για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη, είναι απέναντι σε κάθε έννοια σεβασμού και δημοκρατικού ήθους. Και θα έπρεπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, να είστε πιο συνεσταλμένοι και πιο συγκρατημένοι όταν αναφέρεστε στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Food Pass. Ξέρετε πώς το λένε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Θα σου πω εγώ. 1941-45. Δελτίο σύντησης. Δεν λέγεται Food Pass. Δελτίο σύντησης στα ελληνικά. Γιατί χρησιμοποιείτε τους αγγλικούς όρους, κύριε Υπουργέ? Για να μην θυμηθεί ο μεγάλος σε ηλικία τότε στην κατοχή που έπαιρναν δελτία, κουπόνια, σύντηση και πήγαιναν και ψήναν, παίρναν ένα φαγητό να φάνε. Και ποιος το λέει αυτό? Η φιλελεύθερη, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Υπουργέ, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση που προεκλογικά έλεγε ότι είναι εναντίον των επιδομάτων. Κάνετε μια σειρά από εξαγγελίες ή ασκούμενες αποσπασματικές παροχές, οι οποίες έχουν καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα και σίγουρα δεν αντιμετωπίζουν τα ουσιώδη προβλήματα που έχει σήμερα η κοινωνία, η μεσαία τάξη, οι ευάλωτοι της κοινωνίας μας, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι επενδύεται στην προπαγάνδα των εντυπώσεων είναι ακριβώς το περίφημο Market Pass. Εκτός και αν θεωρείτε, κύριε της κυβέρνησης, ότι με αυτή την εξαγγελία σας για το Food Pass, πώς θα ονομαστεί τέλος πάντων, θα μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες του. Και δίνετε σε ένα άτομο 22 ευρώ το μήνα του δίνετε. Δηλαδή, ένα κουλούρι την ημέρα. Γι' αυτό μιλάμε. Για ένα κουλούρι την ημέρα μιλάμε. Τόσο γενναιόδωρες είναι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, που βεβαίως στηρίζει την επιχειρηματικότητα, αλλά στηρίζει και στηρίζεται και από τους εργαζόμενους και από τα νοικοκυριά. Λυπάμαι που όλο αυτό έρχεται κόντρα στη συνθηματολογία σας, αλλά σας απαντούμε με κοινωνική πολιτική στην πράξη.
Ναι, υπήρχαν υπερκέρδη των διελιστηρίων και η δική μας κυβέρνηση τα διαθέτει για τα νοικοκυριά και για την ανακούφιση των συνεπειών της ακρίβειας. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για ολοκληρωμένο σύστημα παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Κοινοβουλίου για το 2022. Από τη μεριά της κυβέρνησης υπόθηκε ότι ο νέος νόμος δίνει ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν την ανάγκη προσλήψεων στο ΕΣΥ, ώστε να παρέχεται δωρεάν η ανακουφιστική φροντίδα. Διεπιστημονικές ομάδες με εξειδίκευση στην ανακούφιση του πόνου θα παράσχουν υπηρεσίες στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις είτε σε κάποια κλινική είτε κατοίκον. Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των δομών προκειμένου οι ασθενείς και οι οικοί τους να έχουν ποιοτική ζωή. Με βάση τις ανάγκες της χώρας μας αναμένεται να δημιουργηθούν 500 κλίνες και 300 ομάδες για υπηρεσίες κατοίκων. Αφορά γύρω στους 135.000 ανθρώπους, άμα σκεφτούμε και τις οικογένειες. Καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις δομές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες υπηρεσίες θα είναι δωρεάν είτε στις δημόσιες δομές, αλλά και στο πλαίσιο των συμβάσεων με τον ΕΟΠΗ που δίνουμε αυτή τη δύναμη, κατά το πρώτο, αυτή τη δυνατότητα. Ο δημόσιος χαρακτήρας εκ των πραγμάτων είναι διασφαλισμένος. Απλά θα δώσουμε και τη δυνατότητα σε όποιον νομίζει ότι μπορεί να προσφέρει τον οβολόν του για ιερό σκοπό, για σημαντικό σκοπό, ανθρωπιστικό σκοπό, να το κάνει και βέβαια μέσα στα αυστηρά πλαίσια που προβλέπει ο νόμος να λειτουργήσει και να δημιουργήσει αυτές τις δομές. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστήριξε ότι ο νέος νόμος δημιουργεί ένα κλειστό ιδιωτικό σύστημα για την ανακούφιση του πόνου. Προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας μπορεί να παρέχει κάθε νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, χωρίς καν ο καταστατικός σκοπός του να αναφέρει τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας. Είναι αρκετή αναφορά υπηρεσίες υγείας. Ταυτόχρονα, δεν κάνεται καμιά αναφορά για τον τρόπο αξιοποίησης των ήδη λειτουργούντων στο Δημόσιο Νοσοκομείο Ιατρίων Πόνου. Τα ελόγω τμήματα έχουν μεγάλη εμπειρία. Για προεκλογικό αφήγημα που δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί χωρίς μόνιμες προσλήψεις, το ΕΣΥ έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ. Στο ίδιο μήκος κύματος, ό,τι αφορά τις προσλήψεις, ήταν και η τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αν και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεσμοθετεί το πλαίσιο, δεν φαίνεται να διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη των δημοσίων και ιδιωτικών δομών ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών, κάτι που για μας αποτελεί προτεραιότητα. Προσλήψεις του αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τόσο οι γενικές όσο και οι πρόσθετες ανάγκες αυτών των ασθενών. Για παράδειγμα, η εξασφάλιση των αναγκαίων υπηρεσιών αποκατάστασης. Δείτε, για παράδειγμα, φυσικοθεραπείες κτλ. Που θα πρέπει να είναι απολύτως δωρεάν, χωρίς πλαφόν και περικοπές. Την ανησυχία της για τη χρηματοδότηση της παροχής αυτής εξέφρασε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης. Αντί το κράτος να χρηματοδοτήσει απευθείας, παραπέμπτει τη χρηματοδότηση των δομών αυτών στα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, έμεσα στους εργαζόμενους, μέσα από τα νοσήλια, τα τροφεία, χρεώσεις αναεπίσκεψη. Πείτε μας, πού θα αναπτυχθούν αυτές οι δομές, σε ποιες εγκαταστάσεις, με ποιο προσωπικό. Μη εφαρμόσιμο στο ΕΣΥ υποστήριξε ότι είναι το ΜέΡΑ25. Σε ένα πλήρως γυαλιμένο ΕΣΥ είναι υποκριτικό να γίνεται λόγος, τάχα μου δήθεν, για διεπιστημονικές ομάδες, με πλήθος ειδικοτήτων που θα στελεχώνουν τις υπηρεσίες αυτές. Για πείτε μας λοιπόν, πώς αυτές θα στελεχωθούν και θα λειτουργήσουν κιόλας πέρα από το επικοινωνιακό σας πεδίο, όταν δεν γίνεται καμία πρόσληψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε και τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών κινδύνων. Σκοπός της δράσης είναι η μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η συλλογή σχετικών πληθυσμιακών δεδομένων. Πολίτες 30 έως 70 ετών θα μπορούν να κάνουν εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για καρδιαγγειακό κίνδυνο και ιατρική επίσκεψη με μηδενικό κόστος. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνεται και η τροπολογία για την κάρτα αγορών. Η ενίσχυση ύψους 10% για αγορές προϊόντων διατροφής θα προέλθει από τη φορολογία των κερδών των δηληστηρίων. Η ψηφιακή εφαρμογή θα ανοίξει στα μέσα Φεβρουαρίου και το μέτρο θα διαρκέσει για 6 μήνες.
Για την τροπολογία του Market Pass, της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για κάλυψη του 10% των αγορών τροφίμων των οικοκυριών, την οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, διαστάβοντα τα ξύφη του κυβέρνηση για την πολίτευση. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει μείωση στο 6% του ΦΠΑ στα τρόφιμα και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έως το τέλος του 2023. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει έμπρακτο ότι στέκεται στο πλευρό των πολιτών, διασφαλίζοντας ότι κάθε διαθέσιμος κρατικός πόρος, όπως τα έσοδα από τα υπερκέρδη των εταιριών που προανέφερα, διατίθενται για τη στήριξη και την ευημερία των πολιτών. Όσο αφορά την κάρτα αγορών, δεν διαφωνεί κανείς επί της αρχής. Υπάρχει διαφωνία στο ύψος φορολογίας, ποια χρονιά θα φορολογηθεί. Αυτό είναι μια τυπική ένσταση, η οποία μπορεί να τοποθετείται ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την πλευρά. Καλοδεχούμενη διαφοροποίησή του, αλλά το περιεχόμενο που είναι η στήριξη των αδύναμων οικοκυριών γίνεται από όλους αποδεκτή. Ουσιαστικά συνιστά κοροϊδία, εμπεγμό και ταπείνωση. Ταπείνωση του κόσμου που φέρνει, που έχει δυσκολίες. Ταπείνωση όσων δεν μπορούν μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Αυτή είναι η ευαισθησία σας. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει απόλυτα όλα αυτά που λέτε ότι είναι στη σφαίρα της φαντασίας σας. Γιατί δεν μπορείτε. Δεν τα κάνατε, δεν προλάβατε υποτίθεται, αλλά δεν μπορείτε να τα κάνετε και πράξη. Η θετική ψήφος του Πασόκ στην τροπολογία δεν δικαιώνει την πολιτική της κυβέρνησης, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Υπάρχει πληθωρισμός κερδών, διπλάσια ή τριπλάσια του 19, για τα οποία η κυβέρνηση ούτε λέει ούτε έχει λάβει καμιά μέρημνα για τον έλεγχο της αγοράς. Και υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, μισθωτοί του δημοσίου και συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμιά πρόνοια της κυβέρνησης και υφίστανται τις απώλειες του εισοδήματός τους από τον πληθωρισμό και τους αυξημένους φόρους κατανάλωσης. Επισητιστικό επίδομα χαρακτήρισε το μέτρο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ για εξευτελιστική εξαγορά ψήφων, έκανε λόγο η ελληνική λύση, μόνιμο μηχανισμό αναπλήρωσης μισθών και συντάξεων ζήτησε το ΜέΡΑ25. Διαφωνούμε αρχικά με την επιδοματική λογική, γιατί πρόκειται για μέτρα προσωρινού χαρακτήρα, για μέτρα τα οποία δεν καλύπτουν παρά ένα πολύ μικρό μέρος των πολύ σημαντικών απολειών που έχουν υποστεί το τελευταίο διάστημα και λόγω της ακρίβειας στα λαϊκά στρώματα. Είναι δηλαδή ένα επισητιστικό επίδομα προεκλογικού χαρακτήρα σταγόνας των ωκεανών των τεράστιων απολειών που είχαν τα λαϊκά στρώματα. Θεωρούμε πως είναι απίστευτα εξευτελιστική η παραπάνω ενέργεια του Πρωθυπουργού που θα ψηφιστεί με τροπολογία. Τόσο για τον ίδιο, αφού στην ουσία επιδιώκει μια νομότυπη εξαγορά ψήφων, πρόκειται για μια εξαγορά, καθαρά εξαγορά ψήφων, όσο και για τους πολίτες. Για τους Έλληνες, που ασφαλώς δεν έχουν ανάγκη την ελεημοσύνη των ολιγαρχών της χώρας. Αφήνεται τα σούπερ μάρκετ ασύδωτα και ανεξέλεκτα να αυτοσυγκρατηθούν όσον αφορά τις τιμές και επιδοτείται με 650 εκατομμύρια την κερδοφορία τους, με όχημα όλους εμάς, τους καταναλωτές, και τη δίθεν χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των οικοκυριών, δηλαδή λόγω της σημαντικής αύξησης του δίκτυου τιμών καταναλωτή. Το νομοσχέδιο για τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα που δημιουργεί προϋποθέσεις για περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αξιοπιστία στον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμονται χρήματα των φορολογουμένων στις επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης, τόνισε ο Υφυπουργός, τον Πρωθυπουργό Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την αντιπολίτευση για τον τρόπο αντίδρασης της δικαιοσύνης στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κύριος Οικονόμου είπε πως η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να επιφέρει ένα εξυγχρονισμό στη λειτουργία μητρών του τύπου. Το νομοσχέδιο μας δεν έχει στόχο να επηρεάσει ούτε το τι θα γράφει μια εφημερίδα, ούτε το τι θα αναλύει κάποιος στον χώρο ενημέρωσης. Δεν επινδιώκουμε κανενός είδους παρέμβαση στην ταυτότητα, στην οντότητα, στην κατεύθυνση που θέλει να έχει ένα ενημερωτικό έντυπο, ένα ενημερωτικό site. Αυτά είναι επιλογές των δημοσιογράφων, είναι επιλογές της ιδιοκτησίας του. Εκείνα τα μέσα που ασκούν τη σκληρότερη κριτική στην κυβέρνηση, όπως και έχουν κάθε δικαίωμα και έτσι γίνεται στη δημοκρατία, είναι αυτά που σπέβδουν να υιοθετήσουν την κριτική ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Δείτε το στη μεγάλη εικόνα, έχει χαρακτήρα σουρεαλιστικό λίγο αυτό, δεν νομίζετε? Γιατί αν υποθέταμε ότι υπήρχε πρόβλημα ελευθερίας του τύπου, προφανώς δεν αφορά αυτούς που ασκούν τη σκληρότερη κριτική στην κυβέρνηση. Είσαστε μια κυβέρνηση που
έκανε τη λίστα πέτσα, δικαιολόγησε, συγκάλυψε και κάλυψε τις παρανομίες της λίστας πέτσα. Είστε μια κυβέρνηση η οποία παρακολουθεί με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δημοσιογράφους που δεν γράφουν φιλικά για αυτήν, και είσαστε και μια κυβέρνηση που στην πραγματικότητα είναι πίσω από όλη αυτήν την ατμόσφαιρα απειλών που πια εκτοξεύονται και από το στόμα του εισαγγελέα του Αρειοπάγου εναντίον όσων δημοσιογράφων φέρνουν στοιχεία για τις παράνομες αυτές παρακολουθήσεις. Επιχειρείται μια σημαντική τομή στο πεδίο των εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης μέσω της θέσπισης κανόνων διαφάνειας, οι οποίοι βασίζονται στο άρθρο 14 του Συντάγματος και τις αρχές ακεραιότητας και λογοδοσίας που οφείλουν να διέπουν τη λειτουργία του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου. Για πλειάδα προβληματικών ρυθμίσεων έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βασικές του διατάξεις είναι φωτογραφικές, χαριστικές και αποτελούν δώρα σε φίλους και ημετέρους. Χαρακτηριστική περίπτωση μιας τέτοιας ρύθμισης είναι το άρθρο 32, με το οποίο φέρνεται νέα μείωση στον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων τηλεοπτικού σταθμούς. Όταν πρόκειται για εταιρεία που έχει μετοχές εισηγμένες στο ελληνικό ή ξένα χρηματιστήρια, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο να δηλώνουν μέχρι φυσικού προσώπου τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στα χρηματιστήρια. Γιατί? Η κυβέρνηση επιδιώκει δύο βασικούς στόχους, οι οποίοι δεν είναι μόνο παράλληλοι, αλλά και αλληλοτροφοδοτούμενοι. Ακόμα μεγαλύτερο κυβερνητικό και κρατικό έλεγχο πάνω στον τύπο, με περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων εξάρτησης και διαπλοκής ανάμεσα σε μέσα ενημέρωσης και κράτος. Και απ' την άλλη, η διαμόρφωση μιας μηντιακής αγοράς πιο συγκεκριμένης, πιο ευέλικτης. Αυτό που χαρακτηρίζει την κυβέρνησή σας, τη διακυβέρνησή σας ολόκληρη, είναι η επικοινωνιακή σας τακτική, οι επιλεκτικές και οι εκλεκτικές σας πολιτικές. Ελέγχετε τα πάντα ως κυβέρνηση. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν υπόγειες διαδρομές μεταξύ της εκάστοτε κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης. Πάντοτε. Προχωράτε σε νέα μείωση του ελάχιστου αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Μια θεαματική κίνηση κυβερνητικής καλλιστέλησης, κυρίως προς τους διαπλεκόμενους καναλάρχες. Το νομοσχέδιο κατατίθεται αφού η κυβέρνηση έχει διαθέσει πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ για να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ άλλων με την επίκληση της πανδημίας. Η ίδια αυτή η κυβέρνηση, που όταν δεν εκβιάζει απειλώντας με μηνύσεις δημοσιογράφους, τους παρακολουθεί με το Predator κάθε φορά που γράφουν κάτι που δεν θέλει ή που ερευνούν κάτι που δεν πρέπει να ερευνηθεί. Καταλάβατε τώρα γιατί στα αυτιά των πολιτών που μας ακούν από εκεί έξω και μόνο ο τίτλος του σχεδίου νόμου σας ακούγεται σαν ανέκδοτο? Αντιπαράθεση ωστόσο σημειώθηκε μεταξύ του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Γιάννη Οικονόμου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της συζήτηση για τον προϋπολογισμό αναφορικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη περί επιλογής του να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα και να γίνει ο σοσιαλκαμένος του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς πάμε σε αυτές τις εκλογές? Σε ένα κλίμα πραγματικά αδιανόητο. Το χαρακτηρίζει τοξικό Πρωθυπουργό και ο ίδιος με τις τοποθετήσεις του το κάνει χειρότερο. Δεν μπορεί η πολιτική ζωή της χώρας να στηρίζεται σε μια αντιπαράθεση δύο μονομάχων στο όνομα της πρωθυπουργίας τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ζει τις καταστάσεις που έζησε η Βουλή ακόμα και στην τελευταία συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ιδιαίτερα μιλούσαν οι αρχηγοί. Με βάση τις ίδιες δημοσκοπήσεις, μάλλον είναι απίθανο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία το ΠΑΣΟΚ ή να είναι πρωτοκόμμα, αν κρίνουμε με τον ίδιο δρόμο. Αν βάλεις αυτά τα δύο μαζί στην ίδια εξίσωση, τι προκύπτει? Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, προοδευτική διακυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο. Άρα με ποιους? Με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτή είναι η εξήγηση και το συμπέρασμα από την πολιτική, από τη στόχευση, από την απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που φαντάζομαι εκφράζει το όλον, να γίνει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον της χώρας είναι τώρα, είναι αδιέξοδο. Και θέλουμε να παρεύουμε σε αυτό το αδιέξοδο και να δώσουμε μια προοδευτική κατεύθυνση. Αυτή είναι η άποψή μας. Δεν απαιτούμε να τη σεβαστείτε. Μην διαστρεβλώνετε όμως τις απόψεις μας και προπαντός με χαρακτηρισμούς του τύπου σοσιαλκαμένοι. Δεν υπάρχουν αυτά για μας.
την καταβολή επιδόματος στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους από το νέο έτος, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας Αντιγκλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ενημερώνοντας την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σοφρονιστικού Συστήματος της Βουλής. Ο κ. Παπαθανασίου επισήμανε ότι το σημείο κλειδί για την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία είναι η εκπαίδευση. Κριτική στη σοφρονιστική πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το μεγάλο στοίχημα για την ομαλή επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία είναι η εκπαίδευση, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Αντιγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ενημερώνοντας την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σοφρονιστικού Συστήματος της Βουλής. Το μεγάλο στοίχημα είναι ακριβώς η ομαλή επανένταξη στην κοινωνία των κρατουμένων. Όλα τα βήματα και όλες οι δράσεις κατατείνουν ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Να μπορέσουν δηλαδή όσο γίνεται ομαλά να επανενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία, είτε εκπαιδευόμενοι όπου είναι δυνατόν, είτε τέλος πάντων πιστοποιούμενοι για κάποια επαγγελματική δεξιότητα, ώστε σε επαφή πλέον και με τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας να μπορέσουν να βρουν εργασία. Ο κύριος Παπαθανασίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χορήγησης επιδόματος και στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Προσπαθούμε λοιπόν μέσω μιας άλλης διαδικασίας, τρέχουμε λίγο τη διαδικασία, ούτε τα χρήματα είναι πολλά. Θέλω να σας πω, δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντα τα χρήματα, είναι λίγα τα άτομα που θα του δικαιούνται. Απλώς δεν είναι στην απόφαση για το ένστολο προσωπικό, επειδή δεν είναι ένστολο προσωπικό. Προσπαθούμε λοιπόν μέσω άλλης διαδικασίας να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν αυτό το επίδομα, ίσως στην αρχή του νέου έτους. Κριτική στη σοφρονιστική πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτός ο νόμος, 49-85 του 22 και ο προηγούμενος, ο 47-60 του 20, για μένα, ως δικηγόρος 40 ετών και μέλος παλιότης επιτροπής, θεωρώ τους πιο σοφρονιστοκτόνους νόμους της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους. Είναι αδιανόητο να έχουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για ένα χρόνο μόνο. Το είναι μια γενής αντίφαση. Ένα στρατηγικό σχεδιασμός προϋποθέτει ένα βάθος χρόνου και καλό θα ήταν να προϋποθέτει και μια ουσιαστική διαβούλευση. Δεν μπορεί να γίνει σοφρονιστική πολιτική αν δεν τηρείται το αδιάσπαστο κατά τη γνώμη μας τρίπτυχο πρόληψης, σοφρονισμού, επανένταξης στην κοινωνία, που αυτό βέβαια με τις συνθήκες που επικρατούν και αν θέλετε και μια επιλογή που υπάρχει και από τη μεριά της κυβέρνησης, αλλά κατά τη γνώμη μας και προηγούμενα, υπονομεύεται. Χρειάζεται μια αποποινικοποίηση ή μείωση της προβλεπόμενης ποινής για τα μικροαδικήματα. Να σεβόμαστε την έκφραση της ελεύθερης γνώμης, αλλά και το δικαίωμα συνάθρησης και κοινωνικής συνύπαρξης. Επικοδομητικές χαρακτήρισε τις προτάσεις των βουλευτών ο Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, επισημένοντας ότι θα ληφθούν υπόψη. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της μεταφοράς των δομών υγείας των κρατουμένων στο ΕΣΥ. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα και εργαζόμαστε να γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς, ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Γενική Γραμματεία, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά τις δομές υγείας, τους φορείς υγείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτών των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη. Θέλουμε λοιπόν, και αυτό είναι βασική πρόληψη του μνημονίου που ετοιμάζουμε με το Υπουργείο Υγείας, όλες οι δομές υγείας να μεταφερθούν στο ΕΣΥ. Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας για το 2022 ήταν πολύ καλύτερες του αναμενομένου, με την ανάπτυξη να διαμορφώνεται από το 3,2% στο 6,2%, τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Τουρνάρας, παραδίδοντας την ενδιάμεση έκθεση της νομισματικής πολιτικής για το 2022 στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα. Την ενδιάμεση έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2022 παρέλαβε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρα. Οι παρατηρήσεις και συστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδας είναι πάντα καλοδεχούμενες, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής παραλαμβάνοντας την έκθεση, σημειώνοντας πως δεν θα πρέπει να ανακοπεί η ανωδική πορεία της οικονομίας το 2023 λόγω των επικείμενων εκλογών. Υποδέχομαι σήμερα τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος σύμφωνα με το καταστατικό της τραπέζης και τα κοινοβουλευτικά θέσμια μας καταθέτει την ενδιάμεση έκθεση για την νομισματική πολιτική του τρέχοντος έτους
η οποία και θα αποσταλεί στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, προκειμένου το συντομότερο παρουσία του κυρίου Διοικητού να γίνει μια διεξοδική συζήτηση για την πορεία της εθνικής οικονομίας. Κύριε Διοικητά, τα έχουμε ξαναπεί, είναι καλοδεχούμενες οι εκθέσεις σας, οι αναλύσεις σας, τα συμπεράσματά σας, αλλά και οι συστάσεις σας, ώστε με τη βοήθεια της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία εκ του νόμου προστατεύει το εθνικό νόμισμα και την ευστάθεια της οικονομίας, να μπορέσει το Κοινοβούλιο να συμβάλλει και αυτό με τη δική του προσπάθεια και τις δικές του θεσμικές δυνατότητες στην προκοπή και την ευημερία της χώρας. Παρατήρησα, διατρέχοντας την επιστολή που συνοδεύει την έκθεση, παρατήρησα ότι κλείνεται το μήνυμά σας προς εμένα, άρα και προς το Κοινοβούλιο, με την επισήμανση που είναι συνταγματικά γνωστή, ότι επειδή το 23, κύριε Διοικητά, είναι έτος εκλογών, δεν πρέπει επουδενή αυτή η μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση να οδηγήσει στο να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα και νομίζω πως πρέπει όλοι να συμβάλλουμε ώστε αυτή η πορεία της οικονομίας και η δημοσιονομική αξιοπιστία να προφυλαχθεί από κάθε έξαρση ή κάθε όξυνση που θα μπορούσε να προκληθεί λόγω του ότι η χρονιά είναι προεκλογική. Συνεπώς, καλοδεχόμαστε την έκθεσή σας, τις γνώμες σας, τη βάσιμη αισιοδοξία σας και βεβαίως επιφυλασσόμεθα σύντομα με το νέο έτος να σας καλέσουμε ώστε να διεξοδικά να αναλύσετε όλα αυτά στην Επιτροπή της Βουλής των Οικονομικών και να τα συζητήσετε με τους συναδέλφους. Από την πλευρά του, ο κύριος Τουρνάρας μίλησε με συγκρατημένη αισιοδοξία για την οικονομία του επόμενου έτους, ενώ υπογράμμισε πως το 2022, παρά τις απρόβλεπτες κρίσεις, η ελληνική οικονομία τα πήγε πολύ καλύτερα του αναμενόμενου. Είναι χαρά και τιμή που για μία ακόμα φορά σας παραδίδω την έκθεση. Παραδίδεται σε μία περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας λόγω των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, που οι συνέπειες αυτές μάλλον υποτιμήθηκαν στην αρχή, επιδρούν στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα, κυρίως μέσω της αγοράς ενέργειας και των αυξημένων τιμών. Παρά τα αυτά όμως, και παρά την άνοδο των βασικών επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες για την επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, η ελληνική οικονομία, η επίδοση της ελληνικής οικονομίας ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη, αρκετά καλύτερη θα έλεγα. Θυμόσαστε στην προηγούμενη έκθεση που σας είχα φέρει, η πρόβλεψη της Τράπεζας Ελλάδος για το τρέχον έτος ήταν για ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 3,2%. Τελικά η τελική μας πρόβλεψη για φέτος είναι 6,2%. Περίπου διπλασιάστηκε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως θα δείτε αν διατρέξετε και το κείμενο και οι δημοσιονομικές εξελίξεις τελικά, λόγω κυρίως αυτής της υψηλής ανάπτυξης, ήταν καλύτερη στο αναμενόμενο, δηλαδή το πρωτογενές έλλειμμα θα είναι κάτω από το 2% που είχε προϋπολογιστεί, ίσως να είναι και κάτω από το 1,6% του ΑΕΠ. Βεβαίως, την επόμενη χρονιά θα έχουμε πιο μικρό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, θετικό όμως. Εμείς το βλέπουμε στο 1,5% για του χρόνου, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη θα κυμανθεί περίπου στο 0 ή ελαφρά θετικά. Για ποιο λόγο τώρα η ελληνική οικονομία θα έχει καλύτερη επίδοση, προβλέπεται να έχει καλύτερη επίδοση? Αυτό οφείλεται πρώτον στο ότι η ενεργειακή ένταση της ελληνικής οικονομίας είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεύτερον όμως και σημαντικότερο, διότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας λόγω των συμφωνιών τα προηγούμενα χρόνια έχει η υπολείπουσα περίοδος λήξης είναι πολύ μακρά, είναι περίπου 20 χρόνια. Το μέσο επιτόκιο αναχρηματοδότησης των αναγκών του ελληνικού δημοσίου είναι στο 1,3%, πάρα πολύ χαμηλά. Και επίσης, το δημόσιο χρέος το οφείλουμε κυρίως σε επίσημους φορείς, πολύ λιγότερο σε φορείς αγοράς.
Τέλος, η ελληνική οικονομία ενισχύεται από τους σημαντικούς πόρους που λαμβάνει ήδη και θα έχει να λαμβάνει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στο πλαίσιο του κανονικού πλαισίου στήριξης, όσο και στο πλαίσιο που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, δηλαδή το πλαίσιο της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας. Άρα λοιπόν αυτό μας κάνει μάλλον αισιόδοξους μέσα σε μια δύσκολη χρονική περίοδο, δύσκολη λόγω της αβεβαιότητας, επαναλαμβάνω, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι τελέστηκε εξόδιος ακολουθία του δικηγόρου πολιτικού και ιδρυτικού και επί σειρά ετών συντονιστή του καναλιού της Βουλής Κωνσταντίνου Αλαβάνου. Συντετριμμένοι οικοί του, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες απίφθηναν το ίστατο χαίρε. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στην Τίνο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, είπαμε το τελευταίο αντίο από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου επί της Οδού Σκουφά στο Κολωνάκι, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνοδοιπόροι σε έναν δικό μας άνθρωπο, στον Κωνσταντίνο Αλαβάνο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Συντετριμένη η οικογένειά του, η σύζυγός του Πατρίτσια Αδαμοπούλου, που στάθηκε σταθερά δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια, όπως και η κόρη του Λουκία, η εγγονή του Μυρτό, τα αδέλφια του Βασίλη, Σαλέκος, Γιάννης, Μαριντίτα και Λία, αποχαιρέτησαν τον Κωνσταντίνο, καθώς και εμείς, η άλλη του οικογένεια, της Βουλής και ιδιαίτερα του καναλιού της, του οποίου εκ λοιπόν διατέλεσε ιδρυτικός και επί σειρά ετών συντονιστής, τον κατεβοδώσαμε για την πατρόα του γη, αυτή τη Τίνου, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε και στην οποία θα ταφεί. Δι' αυτόν δε και εσημάς ως αυτός ή και αναξίου στην τηλικά αυτήν δωρεάν φιλανθρώπος διαβιβάσας λύσων των κεκοιμημένων δούλων σου Κωνσταντίνου του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος και έστω συγκεχωρημένος και εντονήν αιώνι και εν το μέλλοντι. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Σύρου Τίνου Άνδρου Κέας και Μήλου Δωρόθεος ο Δεύτερος. Στον προάβλιο χώρο του ναού, στεφάνια, μεταξύ αυτών του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και του καναλιού της. Η οικογένεια Λαβάν υπήρξε πάντοτε ευεργετική για τον τόπο μας. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Λαβάνος, ο ευγενής, ο αρχοντικός, ο πολιτικός με το ήθος, με τον σταθερό βηματισμό στις πολιτικές του πεποιθήσεις πάντοτε, ο δικηγόρος ο οποίος αγαπούσε τον άνθρωπο και εισχολήθη με τα θέματά του, ο ανιδιοτελής, κυρίως όμως ο καλός αγωνιστής πατριώτης, ο καλός σύζυγος, ο φιλόστρογος πατέρας, ο εκλεκτός φίλος, σήμερα πορεύεται προς την αιωνιότητα, ενώ πίσω του αφήνει σφραγίδες και χνάρια, τα οποία η ιστορία θα κρατήσει στην αγκαλιά της και ο χρόνος, ο πανδομάτορας, που όλα τα φθήρη δεν θα μπορέσει να εξαφανίσει. Και η μεγαλύτερη σφραγίδα του είναι η καλή του οικογένεια. Πρώην πρόεδροι της Βουλής, η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο Νίκος Βούτσης, εκπρόσωποι υπουργείων, κομμάτων, βουλευτές, πρώην υπουργοί, φίλοι, συνοδοιπόροι και συναγωνιστές απίφθηναν το ίστατο χαίρε. Ο Κωνσταντίνος Αλαβάνος έμεινε ως το τέλος ακατάβλητος. Δεν αποδέχθηκε ποτέ την αυθαιρεσία και την υποταγή, την αδικία και την παρέτηση. Έμεινε ως το τέλος ταμένος στην αλήθεια του, στην πίστη πως είναι καλύτερο να παλεύεις έστω και μάταια παρά να ζεις μάταια. Η ζωή του ήταν μια ηχηρή και υπεύθυνη δήλωση. Παρόν στη ζωή, στις φωτεινές και σκοτεινές όψεις της, παρόν στους αγώνες. Είχε πάντοτε θετική αντίληψη και στάση. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
Ο Κωνσταντίνος Αλαβάνος αφήνει ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις αρχές του γνήσιου κοινοβουλευτισμού, της αμεροληψίας, της πνευματικότητας και του ήθους που με τόση γενναιοδωρία μας προσέφερε. Διακρινόταν για την οξύνια, τη μόρφωση και καλλιέργειά του, τη ρητορική του δυνότητα και την αγωνιστικότητα, ταυτόχρονα με την απαράμιλη μετριοπάθεια και διαλλακτικότητά του. Θα σε θυμόμαστε πάντα. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας Κωνσταντίνε. Να αλλάξουμε κλίμα. Νεοφυής επιχειρηματικότητα και αμυντική βιομηχανία ήταν το αντικείμενο της τελευταίας συνεδρίασης της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας για το 2022. Η τεχνολογική καινοτομία ήταν πάντοτε ο αναπτυξιακός βραχίωνας της αμυντικής βιομηχανίας. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα στην άμυνα απασχόλησε την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ο συνταγματάρης μηχανικού και διευθυντής αμυντικών επενδύσεων και τεχνολογικών ερευνών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Νίκος Μέγκος, είπε ότι εν λόγω διεύθυνση βρίσκεται σε συνεργασία με τους νέους επιχειρηματίες του χώρου. Θεωρώ ότι έχουμε την ίδια φιλοσοφία με τις νεοφυείς επιχειρήσεις στη διεύθυνση και γι' αυτό και έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα τα οποία ελπίζουμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε στα χρόνια που έρχονται. Ο πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Δημόκρητος Γιώργος Νούνεσης συνεργάζεται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και επιβεβαίωσε τα ωφέλη από αυτή τη σύμπραξη. Η υποστήριξη που βρήκαμε από την ΕΚΔΑΕ, από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ήταν εξαιρετικά σημαντική. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τα βήματα που κάναμε χωρίς αυτή την υποστήριξη. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός διάβλος επικοινωνίας που έχει ανοίξει μεταξύ από ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο και την συγκεκριμένη διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο ιδρυτής της Λάμδα Οτομάτα, Δημήτρης Κώτας, και ο διευθύνων σύμβουλος της ΦΕΑΚ Engineering, Σωτήρης Κόκκινος, μίλησαν για τις νεοφυείς εταιρείες τους. Δραστηριοποιούμαστε σε ένα μεγάλο εύρος της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της άμυνας, και ενδεικτικά συνεργαζόμαστε αρκετά στενά με το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, προσφέροντάς τους ακριβώς τις μελέτες και τις υπηρεσίες μας, το οποίο η σχέση και η συνεργασία μας αυτή μας βοήθησε μετέπειτα, επόμενο slide, να μπορέσουμε τελικά να συμμετάσχουμε και να αποτελούμε μέρος του consortium ενός από τα μεγαλύτερα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποίο θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023 και αφορά το κομμάτι της Ευρωκορβέτας. Είμαστε μια νέα νεοφυής επιχείρηση στον τομέα της άμυνας και της πολιτικής προστασίας. Η βασική ιδέα πίσω από την εταιρεία μας είναι να φτιάξουμε μια εταιρεία που έχει τη δυναμικότητα, την αισθητική, το χαρακτήρα μια startup τεχνολογίας, αλλά ασχολείται αμυγώς με θέματα άμυνας και πολιτικής προστασίας. Και τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σωτηρία Technology, Άγγελο Τσερέκλας, αναφέρθηκε στις καινοτόμες προτάσεις της νεοφυείους εταιρείας του. Ειδικευόμαστε σε λύσεις και στην ανάπτυξη συστημάτων στο κομμάτι της υποθαλάσσιας τεχνολογίας και συγκεκριμένα αναπτύσσουμε λύσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία κρίσιμων υποδομών όπως λιμένες, θαλάσσια σύνορα, αγωγή, υποθαλάσσια αγωγή ή καλώδια από υποθαλάσσιους κινδύνους. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι αυτόνομες πλατφόρμες πλέον, δηλαδή underwater drones, μπορεί να είναι δίτες ή μπορεί να είναι πιο παραδοσιακοί κίνδυνοι όπως για παράδειγμα τα υποβρύχια. Οι ομιλητές απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. Για τις δράσεις αναφορικά με την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων ενημερώθηκαν από κυβερνητικά στελέχη τα μέλη της αρμόδιας υποεπιτροπής. Στη μείωση της ζήτησης που ευνοεί την εμπορία ανθρώπων και στις δράσεις για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης αναφέρθηκαν στις ομιλίες τους ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέρης Οικονόμου, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτευση και ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης Ηρακλής Μοσκόφ στη συνεδρίαση της αρμόδιας υποεπιτροπής. Η χώρα μας μέσα από μια μακρά και ιδιαίτερα προσεκτική προσπάθεια έχει υιοθετήσει και πλέον διαθέτει ένα επαρκές νομικό οπλοστάσιο που συνιστά το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, ώστε να ανταποκρίνονται με την αναγκαία αποτελεσματικότητα σε όλες τις πτυχές αυτού του ιδιαίτερα πολύπλοκου ζητήματος. Από την πλευρά μας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η πολιτική και φυσική ηγεσία, μέσα από ένα άθροισμα δράσεων και πρωτοβουλειών, εκπέμπουμε ένα μήνυμα ισχυρής, διαρκούς βούλησης για τη δραστική καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Μιλούν
για 7.000 θύματα το χρόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε για συνολικά σχεδόν 30 εκατομμύρια ανθρώπους, γυναίκες, παιδιά και άντρες βέβαια, που πέφτουν θύματα εμπορίας. Ένα ετήσιο κόστος που από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέρχεται στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια επιχείρηση που έχει πάρα πολλά συμφέροντα και που καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο να την πολεμήσεις. Βέβαια, η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια, αλλά αυξάνεται και το ποσοστό των ανδρών θυμάτων, κυρίως όσον αφορά στην εργασιακή εκμετάλλευση, γιατί όταν μιλάμε για τράφικ δεν μιλάμε μόνο για τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Σε ό,τι αφορά τα παραδοτέα, τα θεσμικά βήματα που έχουμε κάνει τα τελευταία 10-15 χρόνια, προφανώς είναι το γραφείο του Εθνικού Εισηγητή, το οποίο λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής, να πω, μεταξύ των Υπουργείων, των Διεθνών Οργανισμών και της Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι ο Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς για την Προστασία των Θυμάτων, που είναι αυτή η προτυπωμένη, να το πω έτσι, διαδικασία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των αρχών, αλλά και την προσέγγιση των θυμάτων με έναν τρόπο που δίνει έμφαση στην ευάλωτη θέση τους, στο πιθανολογούμενο θύμα και όχι μόνο σε αυτό που έρχεται, γιατί πολύ σπάνια θα έρθει μπροστά σου και θα πει σώστε με, είμαι θύμα. Οπότε όλο αυτό απαιτεί μια διαρκή εγρήγορση, θα έλεγα, από όλους αυτούς τους φορείς προστασίας, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους, τους ανθρώπους που δουλεύουν στις οργανώσεις. Όσο θα υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει προσφορά. Και δυστυχώς εδώ πέρα, στην προσφορά, ό,τι και να κάνουμε, θα υπάρχει πάντοτε. Η προσφορά που έχει να κάνει με τους τράφικερς, με τους κακοποιούς, επειδή είναι πολυδιάστατη, είναι πολυεπίπεδη, είναι διεθνική, τις πιο πολλές φορές μπορεί να μην έχει καθόλου σχέση με τη χώρα μας ή να έχει μια πολύ μικρή σχέση με τη χώρα μας και το μεγαλύτερο μέρος των εγκληματικών οργανώσεων να είναι σε άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν αποδομήσουμε το συγκεκριμένο τμήμα της εγκληματικής οργάνωσης στη χώρα μας, θα εξακολουθήσει πάλι να υπάρχει η εγκληματική οργάνωση. Άρα λοιπόν η προσφορά θα είναι εκεί. Αν όμως χτυπήσουμε τη ζήτηση που ως επιτοπλίστων έχει να κάνει με τους πολίτες μας, με μέλη της κοινωνίας μας, αυτό σημαίνει ότι θα, χτυπώντας τη ζήτηση, χτυπάμε την προσφορά, και γι' αυτό θεωρώ ότι και η Επιτροπή έχει ως ένα σημαντικό point, έχει το demand, έχει τη ζήτηση. Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε αυτό το δημόσιο διάλογο και στις ΕΡΕΣ, να ευαισθητοποιήσουμε και να προβληματίσουμε, προκειμένου να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ενδεχόμενα θύματα τα οποία μπορεί να αναγνωρίσουν και τους εαυτούς τους ως τέτοια, ή εν πάση περιπτώσει να ευαισθητοποιήσουμε απλούς πολίτες για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε καταγγελίες. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου από τις Εύρες στη Λοζάνη, του Ιδρύματος της Βουλής και του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Τοποθετήσεις έκαναν μεταξύ άλλων ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί ερευνητές. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, καθώς και στο αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τετραήμερου Διεθνού Συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Το παρόν στο συνέδριο έδωσε μεταξύ άλλων και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθηγητής και ακαδημαϊκός Προκόπης Παυλόπουλος. Παρά τόσα είχε υποστεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την ΙΤΑ, την εκλογική του Νοεμβρίου του 1920, αυτός ο, αν θέλετε, θριαμβευτής της συνθήκης των Σευρών. Παρά λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο του είχε συμπεριφερθεί ο τόπος όταν εκλήθη από την Επαναστατική Επιτροπή για να φέρει σε πέρα στην αποστολή της συνθήκης της Λοζάνης, γιατί δεν υπήρχε κι άλλος, το αποδέχθηκε ευχαρίστως. Ήξερε τις δυσκολίες. Η φιλοδοξία των διοργανωτών ήταν να φέρουν κοντά Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς από ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων, των οποίων το ερευνητικό έργο επικεντρώνεται στην περίοδο που καθορίστηκε από αυτά τα δύο ορόσημα του 20ου αιώνα. Στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, ο στρατός, μετά το κίνημα του Ουδή το 1909, κάλεσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο για να προχωρήσει στον αστικό μετασχηματισμό και ευρύτερο εκδημοκρατισμό των δομών της πατρίδας μας. Το άστρο του Ελευθερίου Βενιζέλου άρχισε την ανατολή του με την Επανάσταση του 1897, που οδήγησε στην αυτόνομη κρητική πολιτεία και στη συνέχεια με το ενωτικό κίνημα στη Θέρισο το 1905.
Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του 19 και ως τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, οι Βρετανοί αξιωματούχοι στην Ελλάδα εκτιμούσαν ότι ο Βενιζέλος θα πετύχει μια λίγο πολύ άνετη πλειοψηφία. Υπάρχουν αναφορές ότι δεν θα είναι ίσως η νίκη τόσο ευρεία όσο θα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει στο τέλος του πολέμου ή στις αρχές του 1919. Γιατί οι Βενιζελικοί μετά τις εκλογές του 1920 που τους ανέδειξαν στην εξουσία παρέμειναν μέχρι την κατάρρευση του μετόπου το 1922 βαθιά διαιρημένοι, καταδεικνύοντας ότι αυτό που τους είχε ενώσει ήταν περισσότερο αντίπαλος και λιγότερο ιδεολογική συνάφεια. Σε συνθήκες πολέμου και λόγω της απουσίας ενός καθολικά αποδεκτού ηγέτη που να έχει το βεμπεριανό χάρισμα να κυριαρχεί στην παράταξή του, οι αντιθέσεις αυτές εντάθηκαν. Στόχος του συνεδρίου ήταν να εμπλουτιστεί ο επίκαιρος ακαδημαϊκός διάλογος, καθώς και η έρευνα γύρω από τις συνθήκες οι οποίες καθόρισαν την τελευταία φάση του Ανατολικού ζητήματος. Η συνθήκη των Σευρών αντανακλούσε την Ελλάδα του 1920, η οποία ήταν μέλος της νικήτριας συμμαχίας του πολέμου. Άλλωστε, με αυτήν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα η Δυτική και Ανατολική Θράκη, καθώς επίσης με την ίδια συνθήκη η Κωνσταντινούπολη και τα Στενά αποτέλεσαν ουδέτερη ζώνη υπό τον έλεγχο της Συμμαχικής Επιτροπής. Βεβαίως, τονίζεται ιδιαιτέρως ότι ιδρύθηκε μια νέα επικράτεια γύρω από την πόλη της Σμύρνης, που τέθηκε υπό την προστασία της ελληνικής κυβέρνησης για μια περίοδο 5 ετών. Ταυτόχρονα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος εκπλήρωνε σχεδόν το σύνολο των όρων που είχε θέσει τα προηγούμενα χρόνια. Συζητήσαμε για δύο συνθήκες που φέρουν την υπογραφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τη συνθήκη των Σευρών και τη συνθήκη της Λοζάνης. Να επενθυμίσω, να επαναλάβω ότι η Ελλάδα του 20ου αιώνα και η σημερινή συνέχεια ζει με τις υπογραφές, με τις συνθήκες του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού, όπως θέλω να το τονίζω. Το συνέδριο αυτό έδειξε, νομίζω, ότι μπορούμε σήμερα, 100 χρόνια μετά, ωραία, 100 χρόνια μετά, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια νυφάλια επιστημονική συζήτηση. Δεν είμαστε πια όμοιροι των παθών του διχασμού. Μπορούμε να μιλήσουμε, δηλαδή, ως μέλη μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας και ο σκοπός βέβαια είναι αυτό το μεγάλο συνέδριο να οδηγήσει στην παραγωγή των πρακτικών που θα αποτελέσουν, πιστεύω, έργο αναφοράς για αρκετά χρόνια στο μέλλον. Το συνέδριο διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από το τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας και την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μια ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Από όλους τους συντελεστές της εκπομπής Βουλή επί 7, ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας το 2023. Καλό σας μεσημέρι.